Είναι κάτι καινούριο. Το κράτος στην προσπάθειά του να αναγκάσει τους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων ή αυτών που έχουν χτίσει με νόμιμη οικοδομή και έχουν κάνει αυθαιρεσίες να τακτοποιήσουν τα ακίνητά τους με σκοπό να εισπράξει έσοδα, καθιερώνει το πιστοποιητικό βεβαίωση πολεοδομικής νομιμότητας. Τι σημαίνει αυτό? Αφορά δηλαδή μόνο αυθαιρετούχους ή όσους έχουν ενταχθεί, λέτε και διευκρινίζετε από την αρχή, στον νόμο περί τακτοποίησης νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Αυτό να κρατήσω και όχι τους υπόλοιπους? Όχι, αφορά όλους. Δηλαδή, οι ελεκτές δόμησης είναι πιστοποιημένοι ιδιώτες μηχανικοί, όπως είναι οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι θα ελέγξουν σταδιακά όλα τα ακίνητα της χώρας για να διαπιστώσουν αν έχουν ή δεν έχουν αυθαιρεσίες. Αυτό θα γίνεται ανά πενταετία. Αυτό είναι το κομμάτι, το σημείο στο οποίο εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων αντιδρούμε εντονότατα. Γιατί καταλαβαίνετε, το ανά πενταετία να αναγκάζεται ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου να πληρώνει χρήματα στον ιδιώτη ελεγκτή δόμησης, τα οποία προσδιορίζονται γύρω στα 500 ευρώ, είναι εξωφρενικό. Συγγνώμη, τι εννοείτε να πληρώνει τον ιδιώτη ελεγκτή δόμησης 500 ευρώ ανά πενταετία? Καταλαβαίνω από την αρχή, έτσι όπως είπατε, ότι είναι ναι μεν εισπρακτικό, αλλά γιατί το εμπλέκετε και το τοποθετείτε σε αυτή τη βάση να πληρώνουμε τον ιδιώτη ελεγκτή δόμησης? Γιατί το κράτος δεν διαθέτει τους δικούς του υπαλλήλους, δεν θέλει να επομισθεί το κόστος αυτό. Δηλαδή το κράτος προσπαθεί να πιέσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσων τα ακίνητα έχουν αυθαιρεσίες, είτε εν μέρη είτε είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, να τα τακτοποιήσει για να εισπράξει χρήματα. Όμως δεν είναι διατεθειμένο να πληρώσει το κόστος αυτό και το μετακυλεί, το μετακινεί στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Για τον λόγο αυτό θα κάνει πιστοποίηση, θα πιστοποιηθούν, ήδη έχουν πιστοποιηθεί αρκετοί μηχανικοί ως ελεγκτές δόμησης, θα πιστοποιηθούν ακόμα περισσότεροι για να έχουν την ευχέρεια να ελέγξουν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα και θα πρέπει ο ιδιώτης να πληρώνει, καλύτερα να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το κόστος αυτό, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 500 ευρώ. Συγγνώμη, τι θα πει δεν μπορεί να ανταποκριθεί, πάει σε ιδιώτες ελεγκτές δόμησης, έτσι όπως το λέτε, συγχωρέστε με. Ναι. Αλλά εμένα μου ακούγεται, ξέρεις πώς, κυρία Ράπογλου, πάει να δώσει δουλειά για να πληρώνω εγώ τον ελεγκτή δόμησης για να έχει δουλειά με αυτή την ανεργία. Γιατί μου κάθεται λίγο έτσι στραβά? Όπως και να σας κάθετε, κυρία Δουλγεράκη, το αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητα το ποιος, το τι συμφέροντα εξυπηρετούνται, το ποιος είναι ο σκοπός. Δηλαδή πράγματι εξυπηρετούνται οι μηχανικοί, είναι γεγονός, λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η οικοδομή θα δώσει δουλειά αυτό το μέτρο σε αρκετούς μηχανικούς. Όμως το διατάφτα είναι ότι καλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς λόγο και χωρίς αιτία να πληρώνουν ανά πενταετία. Δηλαδή το να ελέγξεις μια οικοδομή, το να είναι νόμιμη, λογικό ακούγεται για να περιοριστεί, να μπει ένας φραγμός στο θέμα της αυθαίρετης δόμησης, έτσι. Όμως το να αναγκάζεις τον άλλο να υποστεί έλεγχο ανά πενταετία, αυτό είναι εξωφρενικό. Γιατί αν κάποιος κάνει μία αυθαιρεσία, θα την κάνει στην αρχή που έχει χτίσει την οικοδομή του. Ελέγχθηκε, ας ξαναελεγχθεί μετά από 15, μετά από 20 χρόνια. Δεν θα ξανακάνει αυθαιρεσία κάποιος ο οποίος, παράδειγμα, χτίζει μια αυθαίρετη οικοδομή από την αρχή. Θα τη χτίσει από την αρχή, τελείωσε. Δεν θα συνεχίζει να χτίζει και άλλους ορόφους μελλοντικά. Χτίζει μια οικοδομή νόμιμη, κλείνει ένα ημιπαίθριο χώρο. Δεν έχει άλλο χώρο να κλείσει μετά. Δηλαδή την έκανε στην αυθαιρεσία. Το ανά πενταετία καταλήγει στο να είναι ένα χαράτσι. Άρα λοιπόν, αφήνομαι που είναι χαράτσι αυτό καθ' αυτό το ποσό, γιατί το κράτος όφιλε να προσλάβει μηχανικούς, να τους έχει δημοσίους υπαλλήλους, να τους πληρώνει και να τους θέλει να ελέγχουν. Να μεταχειλίσει τον ιδιοκτήτη το κόστος. Άρα λοιπόν είναι και τα 500 ευρώ που θα δώσεις στον ιδιώτη ελεγκτή δόμησης, είναι το ποσό το οποίο θα κληθείς να καταβάλεις για την παρανομία εντός εισαγωγικών, την αυθαιρεσία που έχεις κάνει. Άρα λοιπόν, από τη μία αυτό το 500 άρικο, συν αυτό το οποίο
οποίο θα κληθείς να πληρώσεις το κράτος. Συν αυτά τα οποία πληρώνεις και είναι κοροϊδία, διότι από τη στιγμή που έχεις μπει και στον νόμο περί τακτοποίησης νομιμοποίησης αυθαιρέτων, καταβάλεις παραπάνω πράγματα, όλα μαζί συνηγορούν σε αυτό που είπατε από την αρχή, ότι εδώ για άλλη μια φορά έρχεται και σου λέει, έλα να βρω ένα καλό τρόπο ρε παιδί μου, να σου ξεζουμίσω την τσέπη σου για άλλη μια φορά. Ακριβώς. Και δεν είναι ο μόνος τρόπος αυτός, είναι ότι καθιερώνει επιπλέον και πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, δηλαδή... Α, θα πληρώνουμε και ηλεκτρολόγους. Θα πληρώνουμε και ηλεκτρολόγους, πάλι πιστοποιημένους, πάλι 500. Ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί. Πάλι 500, 500, 500, 500. Επίσης, σκοπεύει να ελέγξει το 20% όλων των δηλώσεων τακτοποίησης που έχουν υποβληθεί, για να ελέγξει το κατά πόσο είναι σωστή η υπαγωγή στον νόμο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έκανε τακτοποίηση του αυθαιρέτου του, δήλωσε τα σωστά τετραγωνικά, δήλωσε ότι το ακίνητο είναι στη σωστή περιοχή, με τους συγκεκριμένους να επαληθεί. Και γιατί δεν πάει αμέσως στο μηχανικό μου, λέω εγώ ένα παράδειγμα, στον πολεοδόμο μου, στον αρχιτέκτονά μου, όπου τέλος πάντων έχω πάει, κύριε Ράπογλου, στο δικηγόρο μου, και πρέπει να μου φέρει τον ιδιώτη ελεγκτή για να του δώσω τα 500 ευρώ. Απλούστατα, γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη το κράτος. Δηλαδή αυτό προσβάλλει και τους μηχανικούς τους ίδιους, οι οποίοι έχουν κάνει τους ελέγχους, δεν τους έχει εμπιστοσύνη και θα πάρει κάποιους άλλους να ελέγξουν το αν είναι σωστές οι δηλώσεις που έκανε ο κάθε μηχανικός. Και πάλι εδώ πέρα, αυτός που θα κληθεί να πληρώσει τον έλεγχο αυτόν, τον επανέλεγχο της τακτοποίησης του αυθαιρέτου, πάλι θα είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Παλιά λέγαμε παινία τέχνας κατεργάζεται, τώρα λέμε παινία, εδώ κατεργάζεται κάτι άλλο με αυτή την κοροϊδία για να ταρπάξει, έτσι. Κοιτάξτε, το ζητούμενο είναι ότι με τα κοιλίες στους ιδιοκτήτες των ακινήτων όλα αυτά, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για εφευρήματα και ουσιαστικά αποτελούν χαράτσι, ένα επιπλέον χαράτσι, ένα επιπλέον βάρος που αποθαρρύνει οποιονδήποτε είναι... θέλει να επενδύσει σε οικοδομή, και προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά λόγω του αρνητικού αυτού κλίματος, λόγω του ότι δημιουργεί ένα κακό κλίμα, μια κακή ψυχολογία στον οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει. Πέρα από αυτό καθ' αυτό, ότι η οικοδομή πλέον δεν σηκώνει άλλα βάρη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν σηκώνουν άλλα βάρη, ναι, όπως αυτά που επιβάλλονται. Ηθήνων νους ποιος είναι? Δεν άκουσα. Ηθήνων νους ποιος είναι? Ηθήνων νους δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος είναι. Το κράτος είναι ο ηθήνων νους στη διαδικασία αυτή, με σκοπό να εισπράξει χρήματα από τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων και παράλληλα να μην πληρώσει αυτούς που πρέπει να κάνουν τις ελέγχους. Θέλω να τονίσω, παραπάνω χρήματα, τίποτα περισσότερο. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι με τους προηγούμενους νόμους των αυθαιρέτων, το να τακτοποιήσει κάποιος ένα αυθαίρετο λίγο πολύ ήταν προαιρετικό. Τώρα, με αυτά τα μέτρα, σύν το ότι όποιος θέλει να τακτοποιήσει ένα αυθαίρετο, αν μάλλον δεν τακτοποιήσει το αυθαίρετό του, με το καινούριο νόμο, αυτό που έχουν παραβλέψει πάρα πολύ και όλοι κοιτάζουν, λένε πότε θα ψηφιστεί αυτός ο καινούριος νόμος, επειδή από ό,τι λένε θα είναι χαμηλότερα, το χαμηλότερα θα είναι ελαφρώς χαμηλότερα, δεν θα είναι πολύ χαμηλότερα τα πρόστιμα των αυθαιρέτων, παραβλέπουν το γεγονός ότι δεν θα μπορείς ούτε να νοικιάσεις το ακίνητο, έχει διάταξη μέσα ο καινούριος νόμος ότι δεν θα μπορείς ούτε να νοικιάσεις το αυθαίρετο. Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτά τα πιστοποιητικά που ζητάνε, όλο το πνεύμα είναι το πώς θα σε αναγκάσει. Οι προηγούμενοι νόμοι των αυθαιρέτων δεν ήταν τόσο αναγκαστικοί, δεν σε ανάγκαζαν να το κάνεις. Αυτοί που θα θυγούν είναι αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν το αυθαίρετο. Γιατί οπωσδήποτε κάποιος για να δώσει εμπορευσιμότητα στο ακίνητό του, στο αυθαίρετο ακίνητο, θα πρέπει να το τακτοποιήσει ή, αν είναι χτισμένο σε εξαδιαιρέτου οικόπεδο, επιπλέον να ανεξαρτητοποιήσει και το οικόπεδο. Γιατί αν έχεις μόνο τακτοποίηση και παραμένεις σε εξαδιαιρέτου οικόπεδο, πάλι δεν μπορείς να το μεταβιβάσεις ούτε στα παιδιά σου και συνεπώς δεν έχει αξία. Αυτή η ερμή πολιτεία και αυτοί που κατεργάζονται τέχνας έχουν φροντίσει μετά τις αποφάσεις που παίρνουν να τραβάνε και προς τα πίσω όλα εκείνα τα χαρτιά
που αυτό που είπατε, να το νομιμοποιήσω, να το τακτοποιήσω, να το ξεκαθαρίσω, να πάρω τίτλο ιδιοκτησίας και ειδικά στο αξιαδιαιρέτου, τι γίνεται και πόσα χρόνια μπορεί να κρατήσει αυτή η κολόνια και πόσα λεφτά θα πρέπει να καταβάλεις. Γιατί εκεί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Άλλο το τι θέλεις, είναι το πώς το θέλεις. Γιατί απόφαση στην απόφαση δημιουργείς πραγματικά πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Όχι μόνο μπέρδεμα, προκαλείς οικονομική ζημιά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Γιατί οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν αυθαίρετα δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν και ανεξαρτοποίηση του οικοπαίδου τους, αν είναι στο εξαδιαιρέτου, να το τακτοποιήσουν για να μπορέσουν να δώσουν μια εμπορική αξία στο ακίνητό τους. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν το τακτοποιήσεις και αν δεν το ανεξαρτητοποιήσεις, η εμπορική αξία του ακινήτου είναι μηδέν. Εφόσον δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, κάτι το οποίο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, υπάρχει απαγόρευση δηλαδή μεταβίβασης, δεν έχει και εμπορική αξία. Αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Έτσι. Και αυτός που σήμερα δεν τακτοποιεί ένα αυθαίρετο, το μόνο που κάνει είναι ότι μπορεί να κάθεται μέσα χωρίς να πληρώνει ενίκιο. Και να κρέμονται και στο κεφάλι του τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ήδη, σε όσα από αυτά έχουν επιβληθεί. Γιατί για να γλιτώσεις πάλι το πρόστιμο που σου έχει επιβληθεί από τις πολεοδομίες των Δήμων, θα πρέπει να το τακτοποιήσεις, οπότε πληρώνοντας τις τακτοποιήσεις γλιτώνεις τα πρόστιμα. Η ουσία είναι ότι αναγκάζεται, αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ότι αναγκάζεται κόσμος που δεν έχει οικονομική δυνατότητα να προχωρήσει να τακτοποιήσει την αυθαίρετη οικοδομή του.